αυτό το επεισόδιο η λεμαργία για το χρυσάφι έχει κυριέψει τους πάντες. Όταν όμως οι εισβολείς κάνουν επιδρομή στην κύρα Μπέντ, ο σερίφης τους δίνει ένα καλό μάθημα. Μάχονται με λάσο και λέιζερ. Μα ποιος είναι αυτός ο γεροχωρικός και ο μικρός δίπλα του και γιατί γελάει αυτός ο ληστής? Θα βρείτε την απάντηση στο σερίφι του διαστήματος και τους αστροφύλακες. Ότι λάμπει δεν είναι χρυσάφι. Στα νέα σύνορα ζουν τίμιοι και εργατικοί άνθρωποι. Μα ακόμα και οι καλοί μπαίνουν στον πειρασμό όταν τους κυριεύει το πάθος για το χρυσάφι. Εγώ, γείτονες, πιστεύω στο χρυσό κανόνα. Αυτός που έχει χρυσάφι κυβερνάει. Άθελα κι εγώ λίγο χρυσάφι. Εγώ, μα πρώτα να κάνουμε πέρα το σερίφι που δεν μας αφήνει να πλουτίσουμε. Σωστά, η νόμη είναι για όλους, όχι για μας. Τι σκοπεύετε να μου κάνετε? Θα πάρεις ακριβώς αυτό που αξίζεις, ε! Πιστεύω πως κατάλαβες τι εννοώ, σερίφι. Και τώρα πάρε το ρόλο. Να το χαρείτε το παλιό χρυσάφι σας. Κοιτάξτε εκεί. Αυτός ο φουκαράς φαίνεται να έχει προβλήματα. Είναι δεμένος. Ίσως μπορέσω να τον βοηθήσω. Λόαλο, μπράβο. Τώρα είσαι εντάξει, σερίφι, έτσι? Και λες πως οι κάτοικοι της Γκίλα Μπέντ κάνουν σαν τρελή για το χρυσάφι? Ναι, ήτανε φιλήσικοι άνθρωποι, μα το χρυσάφι τους έχει κάνει πολύ άπλιστους. Ακόμα και αυτοί χρειάζονται προστασία, σερίφι. Ίσως, μα θα πρέπει να αναλάβει κάποιος άλλος. Δεν θέλω να ξαναδώ ποτέ στα μάτια μου αυτή τη φρικτή πόλη. Υπάρχει εκεί κάποιος αρχηγός? Ναι, κάποιος που λέγεται Grayson. Ήρθε στην πόλη τώρα τελευταία. Είναι σκληροτράχυλος. Θα τον απέφευγα αν ήμουν στη θέση σου. Να μεταμφιεστώ και πώς θα μεταμφιεστώ? Είμαι σίγουρος πως κάτι θα σκεφτείς, κεραυνέ. Έχω στο νου μου μια σπουδαία μεταμφίεση για μας, σερίφι. Ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια δεν θα μας αναγνωρίσουν. Και τι θα γίνει με αυτόν τον τύπο τον Grayson? Ποιος θα τον αναλάβει? Ας τον σε μένα, Κόλτ. Η Απρίλια και εγώ θα πάμε πρώτοι. Εσείς οι δυο μείνετε εδώ. Για να θυμάστε, αστροφύλακες νούμερο 1. Ακριβώς. Hey, για πού το έβαλες? Σου έχω μιλήσει ποτέ για τον παππού μου? Ήταν περίφημος χρυσοθύρας που λες. Ο σερίφης του διαστήματος είπε να μείνουμε εδώ. Εσύ αυτό δεν το άκουσες? Πώς καταδικάζεις έναν καλό άνθρωπο σε φτώχεια, φίλε? Εγώ έχω το πνεύμα της πρόοδου. Κυλάει στο αίμα μου. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Κοίτα, σύμφωνα με αυτά που είπε ο τοπικός σερίφης, η λόφη είναι γεμάτη χρυσάφι. Εγώ το μυρίζομαι από εδώ κάτω. Και δώσε βάση. Να τα εργαλεία του παππού μου του χρυσοθύρα. Όταν ξανασυναντηθούμε θα είμαι πλούσιος. Αμέ! Τα γέρη κακοκαλά μου δεν αντέχουν όπως παλιά, Willy Bob. Ακούστε με καλά όλοι σας. Τελευταία βρήκαμε μεγάλα κοιτάσματα χρυσού και θα βρούμε ακόμα μεγαλύτερα. Ωραία! Φέρουμε κι άλλο χρυσάφι! Ακόμα και ο δήμαρχος θα τσεπώσει. Με το συμπάθειο. Παρδόν, κύριε Greythorn. Με λένε Grayson. Εσύ ποιος είσαι?
Ω, ένα γεροχούφταλο που θέλει να βρει το σερίφι, γιατί ποτέ μου δεν βρέθηκα σε μια μεγαλούπολη σαν του λόγου. Αυτή λες μεγαλούπολη, ε! Τα έχω χαμένα, μα ακόμα και μια μικρή πόλη πρέπει να έχει σερίφι, αλλιώς δεν βρίσκεις δίκιο. Θέλει σερίφι, γέρο, εσύ θα είσαι ο σερίφις, πώς σου φαίνεται? Πολύ αστείο, ναι. Δεν θα έλεγα όχι. Ωραία, γέροντα, από τώρα είσαι ο άνθρωπος του μου. Τι έχεις να πεις, Γουίλι Μπομπ? Ναι, είσαι ακριβώς ο τύπος του σερίφη που χρειάζεται αυτή η πόλη. Άχρηστος, τελείως άχρηστος. Πολύ αστείο. Θα τα ξαναπούμε, δημάρχε, έτσι. Τι σκέφτεσαι, σερίφη? Νομίζω πως αυτός είναι ο άνθρωπος μας, θα τον ακολουθήσουμε. Άντε, πάρ' τα πόδια σου, Γουίλι Μπομπ. Καλά, Φιωράτιε. Πάμε να δούμε από κοντά. Μόνο τροχούς βλέπω. Hey, μια μυστική πόρτα. Και τα συγκεντρώνουν. Μα ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά? Τι γνώμη έχεις λοιπόν για αυτό? Ωραίο δόλωμα. Οι ανθρώπινες υπάρξεις είναι πρώτης τάξης τρελή. Και έχουμε εδώ κάτι που θα τους αποτρελάνει. Μοιάζει με αληθινό χρυσάφι, έτσι δεν είναι? Ποιο χρυσάφι? Πέτρες πουλά που θες να πεις. Μα έτσι που τις βλέπεις, σου έρχεται να τις καταπιείς. Και αισθάνομαι πως τελικά βρήκα την αδυναμία τους. Απληστία. Οι εισβολείς άρχισαν να κάνουν πονηριές. Τους προτιμούσα όταν χρησιμοποιούσαν την κτηνόδη τους δύναμη. Να το πούμε στους κατοίκους, αν και είναι τόσο παθιασμένοι με το χρυσάφι που δεν νομίζω πως θα μας πιστέψουν. Ίσως θα έπρεπε να τραβήξουμε την προσοχή τους αλλιώς. Τι? Για σταθείτε, παλικάρια! Δεν θα την μπουμπούνιζε σε ένα γέρο χούφταλο, ε! Ήρθα εδώ μαζί με τον ανιψιό μου. Εγώ και ο Γουίλι Μπομπ γυρεύαμε μια γωνιά να ξαποστάσουμε. Τι να τους κάνουμε αυτούς τους ξένους, αφεντικό? Ω, δεν σε πήρε το μάτι μου. Εγώ όμως σε είδα να τριγυρνάς εδώ γύρω με το αγόρι. Να τριγυρνώ? Δεν μ' αρέσουν τα τριγυρίσματα εμένα. Πώς θα έδινα το καλό παράδειγμα στον πιτσιρικά το Γουίλι Μπομπ από εδώ? Κάπου το ξέρω. Α? Ναι, ο γέρος κατέβηκε από τα βουνά και ήρθε στην πόλη. Λίγο βλαμμένος είναι. Σπάσαμε πλάκα μαζί του κάτω στην πόλη. Του καρφιτσώσαμε ένα σήμα και τον κάναμε σερίφι. Γελάσαμε αρκετά με τα παιδιά. Είναι ακίνδυνος. Ρίξ' του για να κάνεις εντύπωση εδώ. Φτάνει, αφήστε το γέρο να φύγει. Αν το ξαναδείτε όμως εδώ γύρω, σημαδέψτε τον στο πρόσωπο. Μα τι φίνος, κύριος, εσύ αφέντη, πρώτης τάξης φιλάνθρωπος. Είμαστε κατά υποχρεωμένοι, αφέντη, στο λόγο μου. Πάμε. Κοντέψαμε να την πάθουμε, σερίφη. Ναι, μα τώρα βλέπεις, έχουμε αποδείξεις. Κοίταξε αυτό. Ανεβάζουν το ψεύτικο χρυσάφι στους λόφους. Ναι, να το, να το φεύγει. Θα το σπείρουν στο χώμα. Ακριβώς. Για να τραβήξουν τον κόσμο έξω από την πόλη και να μπορέσουν να τη λαϊλατήσουν. Γιουχού! Πώς! Τι στην ευχή. Θέλει άντρα τολμηρό να ξετάψει τη σάδρο. Δεν μου λες, λεβέντη μου. Ακίνητη! Μην παραφυλάς έναν άντρα σαν και εμένα, γέρο, γιατί ξέρεις τι μόνο εύκολα εγώ. Οι παλαιοί έλεγαν πως τα πλούτη δεν κάνουν την ευτυχία. Ίσως, μα όταν μου γνέφει το χρυσάφι δεν μπορώ, το έχω στο αίμα μου. Θα ρω πως το έχεις τη φαρσία σου. Ω, δεν με παράτατε ήσυχο. Το νομίζει για αληθινό. Του έδωσες όμως εντολή να μείνει στο σκάφος. Μην το κάνετε φούκινο πως ψάχνω για χρυσάφι. Είναι αδιόρθωτος. Κεραυνέ, ετοιμάσου να μας συναντήσεις στην πόλη. Αφήνουμε τον Γκολτ στην τρέλα του.
Ξεκινάμε. Συμπολίτες, είχαμε την καλύτερη σοδιά χρυσού όλων των εποχών εδώ στην Κιλαμπέν. Η λόφη είναι γεμάτη. Σας δείχνω ένα μικρό κομμάτι. Καταπληκτικό! Είναι όνειρο που έγινε αλήθεια, θα πλουτίσουμε όλοι. Ο Γκρέισον μας άνοιξε τα μάτια. Α, όχι, όχι, δεν ήθελα να σας βοηθήσω, αυτό είναι όλο. Με συγχωρείτε, είστε ο δήμαρχος? Ναι, κύριε, εγώ είμαι. Και εσύ ποιος είσαι? Είμαι ο επίσημος εκτιμητής μετάλλων της περιοχής. Εκτιμητής, ό,τι μας χρειάζεται. Η δουλειά μου είναι να εκτιμώ την αξία πολύτιμων μετάλλων και ειδικά του χρυσού. Παρό όπως πρέπει να ζητήσουμε από αυτό το σπουδαίο κύριο να κοιτάξει το χρυσάφι του καθενός και να μας πει πόσο πλούσιοι είμαστε. Εσύ μην ανακατεύεσαι, γέρο. Θα χαρώ να εκτιμήσω το χρυσάφι σας, άλλωστε εγώ είμαι ειδικός. Λέω να προσέξεις τι θα πεις, άνθρωπε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν αντέχουν να ακούνε κακά μαντάτα. Είναι χρυσάφι. Ω, είναι χρυσάφι, εντάξει. Παγιέ, βέβαια είναι. Πράγματι είναι ένας πολύ ειδικός τύπος χρυσού, ψεύτικος χρυσός. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δουλέψαμε σκληρά για να το βγάλουμε. Εγκαταλείψαμε τις φάρμες, τα ράντσα μας. Δεν μπορεί παρά να είναι χρυσάφι, δεν μπορεί. Δεν είναι παρά πέτρες χωρίς αξία. Σκέψου πολύ καλά για αυτά που ξεστομίζεις εδώ πέρα, ηλίθιε. Ξέρω τι λέω. Αυτοί οι άνθρωποι είναι θύματα απάτης. Αυτή η κουβέντα σηκώνει πιστολίδι, φίλε. Αν γυρεύεις καυγά, ήρθες στο κατάλληλο μέρος. Κάνε πίσω. Γεια στάσου, κύριος. Εσύ κάτσε φρόνημα, γέρο. Με το να φημώσεις ένα γέρο, δεν μπορείς να αλλάξεις την αλήθεια, Λεβέντη. Έτσι λες, σε έκανα σερίφι για πλάκα. Μα φαίνεται πως έχασα την αίσθηση του χιούμορ. Σας βαρέθηκα και τους δυο. Φίλοι, μόλις μετρήσω το 3, θα αρχίσω να ρίχνω. 1, 2. Πιάστε τους! Αν θέλεις φασαρία, θα την έχεις. Συγγνώμη που διέκοψα το πάρτι σας. Κρατήστε όλη την ψυχραιμία σας, παιδιά. Είναι καιρός να ξαναφέρουμε την τάξη σε αυτή την πόλη. Και μάλιστα χωρίς την παρέμβαση κανενός. Κι είστε τέλος πάντων? Οι αστροφύλακες σε επίσημη αποστολή από το Αρχηγείο Υπηκού. Λαμβάνεσαι, Γκρέισον, για καταπάτηση του νόμου στα νέα σύνορα. Εμείς δεν το ξέραμε ότι είσαστε οι αστροφύλακες. Είμαστε μαζί σας. Θα ρίξεις πως μπορείς να με συλλάβεις. Αυτό είναι το πιο χοντρό αστείο. Εγώ δεν παίζω με τους δικούς σου κανόνες, άνθρωπε. Και δεν είναι εύκολο να με πας φυλακή. Αυτό θα το δούμε, πάρτε τον. Δεν θα μπορέσετε να με πάτε πουθενά. Γιατί φεύγω για τη ζώνη του ατμού. Δεν το ξέραμε πως ήταν εισβολέας. Οι άλλοι εισβολείς δεν ξέρουν πως είμαστε εμείς εδώ. Γι' αυτό είμαι σίγουρος πως θα προχωρήσουν στο σχέδιό τους να κάνουν επιδρομή στην πόλη. Επίθεση εισβολέων? Όχι! Ναι, γι' αυτό ετοιμαστείτε για το καλωσόρισμα. Λοιπόν, ο Μπάνκο θα πέσει στη μαγεία. Η πόλη είναι άδεια! Θα πήγαν όλοι να ψάξουν για χρυσάφια! Σκορπιστείτε και αρπάξτε ό,τι μπορείτε! Αυτό είναι σόδα. Θα καγεί! Πνίγομαι! Ας βγούμε γρήγορα από εδώ! Μας την είχαν στεμμένη! Ποιος το έκανε αυτό! Ρίξτε το λάσο! Πάρτε τα λεφτά!
Μα το αδειάσανε! Το αδειάσανε! Κοιτάξτε! Ωραία! Τι κάνουν τα καλά παιδιά όταν τα κλείνουν φυλακή? Είναι ήσυχα! Ζήτω! Μπείτε στους στάβλους! Ακίνητη! Τώρα! Άπλωσα τους άντρες σου για να στέχνω. Βάλτε φωτιά! Αμέσως, κύριε! Έτσι, μπράβο, παιδιά! Καθαρίστε τους! Εμείς θα σας καθαρίσουμε με ένα μπανάκι! Δείξτε του τι εννοώ! Εντάξει! Είμαστε έτοιμοι! Τώρα! Φαίνεται πως μείναμε εσύ και εγώ, φίλε. Πώς το ξέρεις ότι είμαστε εμείς? Θα σου πω αμέσως, Λεβέντη. Ένας καλός κύριος μου άφησε να το γυρνάω γύρω από ένα στάβλο και να μυρίζομαι. Και εκεί ξετρύπωσα ρουραίο. Ως θεσί σου, μαγιά. Έχασες το όπλο σου? Θα το χάσεις κι εσύ. Είσαι έτοιμος για άλλο έναν αγύρο? Μη γίνεσαι σκληρός μαζί του, Σερίφη. Προσπαθώ. Προσέξτε, σηκώθηκε! Θα ξαναγυρίσω με στρατό! Είσαι... Πάω εκεί που δεν μπορείς να έρθεις! Και ποιος θα ήθελε να πάει στη ζώνη του ατμού? Εκεί αναλογούν πιο πολλοί απατεώνες από οπουδήποτε αλλού στο σύμπαν. Επιτέλους η πόλη είναι ασφαλής τώρα. Ναι, και αυτό χάρη σε εσάς, αστροφύλακες. Γι' αυτό έχω να κάνω μια πρόταση. Να το γιορτάσουμε! Μπάνκο! Λυπάμαι, Νέμεση, μα αυτή η ανόητη δεν ήταν τόσο ανόητη όσο νόμιζα! Απέτυχες ξανά, γι' αυτό σε εκτοπίζω στα βόρεια των συνόρων μας! Κοίτα ποιος αποφάσισε να μας έρθει! Ο Κόλ! Ωχ, αυτές οι τσάντες είναι βαριές! Τις κατέφασα πάνω από τα βουνά και ξεθώθηκα. Μα δεν πειράζει, αξίζει τον κόπο. Είναι γεμάτες φαΐ και έχω μια πίνα. Άκου φαΐ, χρυσάφιντε. Εγώ σας το έλεγα πως θα πλουτίσω. Κοιτάξτε. Μου το χαρίζεις. Αλήθεια, να το μοιραστούμε. Τι λες καλέ, είναι το χρυσάφι μου. Γιατί γελάτε, γιατί? Ρώτα τον ειδικό. Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός, πέτρες κουβάλισες πάνω από τα βουνά. Τι λέει αυτός, τι έχετε πάθει όλοι? Λυπάμαι, Κόλτ, είναι ψεύτικο χρυσάφι. Ψεύτικο χρυσάφι, δεν θέλω να σε θίξω, αλλά... Μην το πειράζετε, φίλοι. Άλλωστε έτσι θα νιώθατε κι εσείς αν είχατε υδροκοπήσει και δουλέψει μια ολόκληρη μέρα στα βουνά για να μάθετε στο τέλος πως κουβαλήσατε άχρηστες πέτρες μες στο σακούλι σας.
αμάτους κάκτους της Δύσης και όλα τα καθαρό αίμα. Σου έλεγα τίποτα, Κόλτ, μα η σιωπή είναι χρυσός. Απαπα, δεν θέλω να ξανακούσω τη λέξη χρυσάφι ποτέ στη ζωή μου.